επανέλαβε αυτό που είχε υποστηρίξει πριν από λίγο καιρό ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Για μία άλλη φορά τόνισε πως τα δυτικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά. Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι αυτό είναι ένα κοινό μυστικό το οποίο όλοι γνωρίζουν. Τα σχόλιά του έγιναν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Όπως είπε ο καγκελάριός σας, υπάρχουν ήδη κάποια στρατεύματα από μεγάλες χώρες στην Ουκρανία, είπε. Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Όλαφ Σόλτς δικαιολόγησε την αρνητική του στάση για την παράδοση πυράβλων Κρούζ Ταύρους στην κυβέρνηση του Κιέβου σε δημοσιογράφους, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει. Αυτό που κάνουν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι όσον αφορά τον έλεγχο των στόχων και την υποστήριξη του ελέγχου των στόχων δεν μπορεί να γίνει στη Γερμανία. Αυτή η δήλωση έγινε ευρέως κατανοητή ως επιβεβαίωση του Σόλτς για την παρουσία δυτικών στρατιωτών στην Ουκρανία. Ο Σικόρσκι επανέλαβε ότι η ίδια η Πολωνία δεν θα στείλει χερσαία στρατεύματα στην Ουκρανία και ανέφερε ιστορικούς λόγους για αυτό. Η Ουκρανία και η Πολωνία ήταν μία ίδια χώρα για 400 χρόνια και αυτό θα παρήχε εύκολη τροφή προπαγάνδας για τους Ρώσους. Επομένως θα πρέπει να είμαστε οι τελευταίοι που θα το κάνουμε αυτό, είπε μεταξύ άλλων. Προφανώς το έμεσο μήνυμα είναι ότι άλλοι θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν. Για παράδειγμα, ο Πολωνός επένεσε την προσέγγιση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να μην αποκλείει την επιλογή αποστολής χερσαίων στρατευμάτων εκ μέρους της Δύσης στην εμπόλεμη ζώνη.